Πραγματοποιείται η πολυεθνική άσκηση Αργοναύτης 2019, η οποία αφορά εκένωση αμάχων από τρίτη χώρα. Το σίτιο Βλάρνακα παρευρέθηκε σε δύο σημεία όπου πραγματοποιείται η άσκηση. Η άσκηση αυτή είναι διεθνής άσκηση. Έχει σαν στόχο να εξυπηρετηθούν κόσμος ο οποίος φεύγει από εμπόλεμες περιοχές διαφόρων χωρών, έρχονται σε αυτόν τον χώρο εδώ όπου γίνεται η διαλογή τους και η εξήγηση της παιδιάς τους, και όταν υπάρχουν τα διάφορα προβλήματα, είτε ιατρικά, είτε απλώς για να τους παρασχεθεί χώρος διαμονής και διατροφής, η πολιτική άμυνα έχει αυτό το στόχο, δηλαδή να τους βοηθήσει σε όλα αυτά τα επίπεδα τα οποία χρειάζονται. Έχετε προσέξει εδώ ότι έχουμε πρώτους βοηθούς, οι οποίοι είναι όλοι εθελοντές και ασχολούνται με τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, Ερυμνάς, όπου έχει ετοιμάσει και έχει ετοιμάσει το χώρο για να φιλοξενηθεί ο κόσμος. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η παρουσία μας εδώ. Είμαστε η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης για τα περιστατικά. Είναι μια μεγάλη προετοιμασία σε περίπτωση περιστατικού, πραγματικού, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το κάθε περιστατικό, να ελαφρύνουμε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Γι' αυτό η παρουσία μας σήμερα νομίζω είναι η βάση για να πετύχουμε μια νομαλή λειτουργία στη σημερινή εκδήλωση. Σήμερα είμαστε εδώ υπό τα πλαίσια της άσκησης Αργοναύτη, που είναι μια παγκόσμια, όπως βλέπετε, άσκηση που περιλαμβάνει πρέσβειες από όλο τον κόσμο, με σκοπό την αντιμετώπιση μιας μεγάλης άφιξης προσφύγων μετά από πολεμική σύραξη ή μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Ο δικός μας ο ρόλος ήταν να παρέχουμε πρώτες βοήθειες άμεσα στους πάσχοντες που έρχονταν και κατεβαίναν από τα πλοία. Αντιμετωπίσαμε καρδιακά επεισόδια, αντιμετωπίσαμε πιο ήπια περιστατικά όπως κάποιες κακώσεις, αιμορραγίες. Φυσικά πάντα σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, τους ιατρούς, το ασθενοφόρο, την αστυνομία. Συνολικά θα συμμετέχουν στην άσκηση 250 συμμετέχοντες, από τους οποίους 180 από ξένες χώρες. Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος είναι οι υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπηρεσίες ξένων κρατών, πρεσβείες, στρατιωτικοί, αλλά και θελοντές της πολιτικής άμυνας.